Εμεί κυρίε και κύριοι, όμω, να έρθουμε να καλησπερίσουμε τώρα τον κύριο Λευτέρη Αβγεννάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα, κύριε Αβγεννάκη, καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ Εύχομαι καλή αρχή. Σα ευχαριστώ πολύ και να, να καλά η πρώτη. Το νούμερο ένα. Νούμερο ένα, One Channel. Έτσι, λοιπόν, καλώ ήρθατε. Πάμε λίγο στα ζητήματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Και το ερώτημα είναι ότι οι δημοσκοπίε στην παρούσα φάση βλέπουμε ότι ναι, μεν δίνουν τη Νέα Δημοκρατία ω ένα πρώτο κόμμα. Mm -hmm. Αλλά το ζήτημα είναι ότι παρά τη φθορά που έχει υποστεί ο ΣΥΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία αδυνατεί να ανεβάσει τα ποσοστά τη. Πώ το ερμηνεύεται αυτό το πράγμα, Δεν συμφωνώ μαζί σα. Γιατί αναδούμε τα δεδομένα. Φαίνεται ότι μισότη. έχει αγγίξει το ταβάνι η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον Από στο Από πού το στους κρίνεται στους αυτό. Από παλαιότερε δημοσκοπήσει. Με συγχωρείτε, τι είδου δημοσκοπήσει συγκρίνεται για να καταλήξει αυτό το συμπέρασμα. Αλλά τέλο πάντων θα σα απαντήσω. Παρακαλώ. Για να μην να αλλάξουμε και ρόλο, να κάνουμε ένα τελεσσογράφο. Ακούστε λίγο. <laughs> Είναι σημαντικό να, να, να λάβει κανεί υπόψη ότι ε, ανέλαβε το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία ο κυριάρχο Ομισοτάτ τρία χρόνια πριν. Χρόνια και κάτι ε, πριν, ε, όταν η Νέα Δημοκρατία βρισκόταν περίπου 10 ποσοστίε μονάδε και λίγο λιγότερο, για να κρυβολογώ, από το ΣΥΡΙΖΑ, ποσοστό που είχε αποτυπωθεί στι κάλπε. Από τότε και μετά, με πολύ ε, έτσι, σοβαρή δουλειά, μεθοδικά και κυρίω με απόλυτη συνέπεια και εντυμότητα ε, απέναντι στα στελέχη και στου πολίτε συνολικότερα ο πρόεδρος του κόμματός μας και όλοι καταφέραμε να ακουμπήσουμε την κοινωνία, να έρθουμε σε επαφή, να συνομιλήσουμε, να ζυμωθούμε, να ανοίξουμε πόρτες, να ανανεώσουμε το δυναμικό μας και να φτάσουμε σε ένα σημείο η Νέα Δημοκρατία να συζητά με πολλά επίπεδα και πολλές ηλικίε που αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα θεματάκι σε αυτό. σήμερα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν να προηγείται και προηγείται. Και δεν το λέω επειδή το λένε δημοσκοπήσει. Σα το λέω ειλικρινά επειδή το, το ζω, το εισπράττω στην, στην, στην πράξη από τι περιοδίε που πραγματοποιούμε με τον πρόεδρο μας, του κόμματό μα, αλλά και φυσικά και από την παρουσία των στελεχών μα σε, σε όλα τα μίλια τα απλά τη χώρα. Η Νέα Δημοκρατία προηγείται. Αλλά προηγείται πού, όχι μόνο στα ποσοστά. Mm -hmm. Προηγείται στην εμπιστοσύνη. Ο κ. Μουζουτάη προηγείται στην καταλληλότητα. Προηγείται στην, στα χαρακτηριστικά που θέλει η κοινωνία. Να έχει ένα πρωθυπουργό. Και είναι η πρώτη φορά που ο κύριο Τσίπρα, εν ενεργή δηλαδή πρωθυπουργό, για πρώτη φορά από τον πρώτο κιόλα, από του πρώτου μήνε που ανέλαβε το τιμόνι τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριακό Ωμψουδάκη, δηλαδή ο αρχηγό τη αντιπολίτευση ήταν ο κ. Ωμψουδάκη, βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Δεν βιαζόμαστε, ούτε, ούτε θα ακούσετε, ούτε έχετε ακούσει, ούτε πρόκειται να ακούσετε και αύριο που έχουμε και συνεδρία στι Πολύ Επιτροπέ, επίση δεν πρωί, θα ακούσετε ναι. μεγάλε κουβέντε, ούτε πάχια λόγια. Είμαστε εργάτε. Και επειδή η Νέα Δημοκρατία πέρασε και διάφορε φάσει που είχε για ένα διάστημα πολλού αξιωματικού και ελάχιστου εργάτε, σα λέμε ξεκάθαρα: Είμαστε στρατιώτε τη παράταξη και η παράταξή μα λειτουργεί προ όφελο του συνόλου τη ελληνική κοινωνία. Εμεί δουλεύουμε για του πολλού και όχι για του πολλάκιδε. Γι' αυτό τον λόγο και δεν αγωνόμαστε. Ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα έρθει από τη μεθοδική δουλειά. Ξέρουμε ότι οι πολίτε, δικαίω ή αδίκω, είναι άλλη συζήτηση έχει και μια προκατάληψη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και γενικότερα στο πολιτικό σύστημα. Διότι έχει καεί, διότι έχει εξαπατηθεί, διότι άλλα περίμενε, άλλα είδε, διότι έχει πιεστεί, διότι, διότι, διότι. Είμαστε υποχρεωμένοι εμεί να βρούμε το σημείο να επικοινωνήσουμε και κυρίω. Να, να, υπογράψουμε το συμβόλαιο αλήθεια με του Έλληνε πολίτε. Το πετυχαίνουμε. Δεν το σημείο τη επαφή με, τον, με τον κόσμο, με του ψηφοφόρου, δεδομένου ότι εχθέ, για παράδειγμα, είχαμε μία δημοσκόπηση, μάλλον προχθέ, συγγνώμη, από την Παλμό Ανάλυση, η οποία δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται μεν. Πώ είπε την εταιρεία, Παλμό Ανάλυση. Παρά το ρωτώ, γιατί εγώ δεν ήξερα. Και μιλώ ειλικρινά, έτσι. Εγώ προσωπικά ε, σα μεταφέρω μία δημοσκόπηση. Τώρα από εκεί και έκυτα, απλά, οι δημοσκοπήσει τι... όπω αντιλαμβάνεστε δεν μπορούν Δεν ξέρω και να γίνουν οπουδήποτε. Τώρα σου παρολογώ. Τι ξέρετε στην εταιρεία, εγώ την ήξερα. Μπορεί προσωπικά να μην έχω γνώση τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ούτε εγώ λοιπόν την ήξερα. Παρ' όλα αυτά δείχνει κάποιο στοιχεία. Ωραία. Αν δεν θαρά. πάρουμε αυτή. Να, να, πάρουμε, να πάμε λίγο πιο πίσω. Σε μια δουλειά. Για πάμε σε καμία εταιρεία, να μιλήσουμε γενικότερα. Ναι, η Νέα να, Δημοκρατία προηγείται. Δεν μένουμε στα νούμερα. Δεν μένουμε σε αυτά που λένε τα 3, τα 8 τα 10. τα 10. Δεν μένουμε σε αυτά. Εμά μα ενδιαφέρει ένα πράγμα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο θα, θα κατατεθεί, θα επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα και η υπεροχή τη Νέα Δημοκρατία του προγράμματό μα πρώτα απ' όλα στι ευρωεκλογέ σε μια κάλπη που δίνουμε μεγάλη βάση και θεωρούμε ότι αυτή η κάλπη θα είναι κάλπη σφιγμομέτρηση. Κάλπη που έχει δημοσκοπικό χαρακτήρα. Ε, κάλπη η οποία θα θέσει διλήμματα και θα πει ο πολίτη ω εδώ και αυτή η κάλπη θα οδηγήσει σε παραπέρα εξελίξει και φυσικά θα φέρει τι κάλπε των εθνικών εκλογών, τη μάχη των μαχών, όπου εκεί θα αποτυπωθεί ένα ισχυρό το αποτέλεσμα υπέρ τη Νέα Δημοκρατία. Δεν φοβόμαστε να δουλέψουμε, ούτε Α, μένουμε επαναπαυόμαστε σίγουροι για την πρωτιά μα. Δεν ακούσατε ποτέ κουβέντα αυτό ανήκει σε άλλε συμπεριφορέ, σε άλλου χαρακτήρε. Ο Κυριακό Μητσοτάκης έχει δώσει το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ένα. Χαμηλά το κεφάλι, δουλειά, δουλειά και συνέπεια. Λόγο μετρημένο, ούτε αλαζονία, ούτε παχιέ κουβέντε. Ούτε να Πή... ράβουμε κουστούμια, όπω είπε προημερώ, μιλώντας σε ένα άλλο κανάλι. Πείτε μου τώρα κάτι, σα παρακαλώ. Ε, Δεδομένου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει υπάρξει πλέον στο παρελθόν στο τιμό τη χώρα. Σωστά. Πώ θα πείσετε τον κόσμο, τι θα αλλάξετε, προκειμένου να πείτε ότι είμαστε εδώ για να αλλάξουμε όλα αυτά τα κακό σκήμενα του παρελθόντο και πάμε να ξαναγράψουμε μια καινούργια σελίδα η οποία θα έχει ω επίκεντρο τον πολίτη, Είπα πριν, το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι το μεγάλο μα μέλημα ήταν από τη μια να, να, να ενδυναμώσουμε το κόμμα, να το ενεργοποιήσουμε, τον υπάρχον κομματικό ε, ιστό. Και με βήματα συντονισμένα, okay. τα οποία φυσικά α, το συντονισμό τον δίνει πάντοτε ο αρχηγό του κόμματο και στη συνέχεια όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, όλοι οι επιτελεί, mm -hmm. όλα τα όργανα του κόμματο, να, να πορευτούμε προ την κοινωνία. Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Δεν έγινε και τελείωσε. Ούτε φτάνει μέχρι αυτό που έχουμε κάνει μέχρι αυτή την ώρα. που είμαστε μια χαρά. Εντάξει, βολευόμαστε. Όχι. Χρειάζεται μια Πρακτικά, συνεχή όμως, επαφή. Μου Πρακτικά θα σα απαντήσω. Mm -hmm. Χρειάζεται μια συνεχή επαφή. Του κόμματό μα, των στελεχών μα και μια συνεχή επικαιροποίηση με την κοινωνία και με του πολίτε και με τα ενεργά κύτταρα τη ελληνική κοινωνία. Γιατί αυτό? Διότι αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί σχέσει ισχυρέ και γέφυρε επικοινωνία και σήμερα mm -hmm. που είμαστε στην στη θέση τη εξωματική αντιπολιτεύσεω, αλλά και αύριο που θα βρεθούμε στην κυβέρνηση. Δηλαδή, πιο απλά, τι. Ξέρει ο πολίτη με ποιον έχει να κάνει και τι ακριβώ έχει να περιμένει. Έχει όμω και δείγμα του παρελθόντο. Άρα αυτό καταλαβαίνετε Σωστά. ότι δεν είναι η καλύτερη παρακαταθήκη. Σωστά. Μάλιστα. Έχει. Ωραία. Με αυτή τη φράση παρακαλώ να ολοκληρώσω. Έχει. Αφού έχει λοιπόν, πρέπει να περιμένει το λόγο το διαφορετικό, το μετρημένο, το ζυγιασμένο. Και από την άλλη, ε, 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 εμεί το μάθημα το πήραμε. Mm -hmm. Πριν περίπου τέσσερα χρόνια, ανέλαβε το τιμόνι τη χώρα mm -hmm. ο Αλέξο Τσίπρα λέγοντα αυτά που είπε. Εμεί ω Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με ένα πρόγραμμα επικυρωποιημένο, κοστολογημένο, δουλεμένο γραμμή προ γραμμή, σημείο-σημείο, με συνέδρια ανά τα διαστήματα που μέσα εκεί ζυμώνεται και με, και με προσυνέδρια και με περιοδίσει όλη την, την επικράτεια. Μέσα εκεί επικυρωποιείται διαρκώ το πρόγραμμά μα. Υπογράφουμε, όπω είπα πριν, το συμβόλαιο αλήθεια και συνέπεια με του Έλληνε πολίτε. Ξέρουν πλέον οι πολίτε τι μπορούν να περιμένουν από την επόμενη κυβέρνηση. Υπευθυνότητα, σοβαρότητα, δουλειά και συνέπεια. Τι εισέπραξαν από την απερχόμενη κυβέρνηση. Φόρους, φόρους, παρακμή, ανασφάλεια και συμφωνία των Πρεσπών. Με αυτό λοιπόν κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά σας μας ευχαριστώ. απόψε. Να είστε καλά κύριε Να είστε καλά.